Σήμερα θα δοκιμάσω να μαγειρέψω αυτή τη σφυρίδα στο φούρνο. Δεν έχω ξαναμαγειρέψει σφυρίδα, ούτε έχω ξαναδεί σφυρίδα. Δεν ξέρω καν αν είναι σφυρίδα. Μου τη δώσαν για σφυρίδα και ας υποθέσουμε ότι είναι σφυρίδα. Αναρωτιόμουν γιατί να τη λένε σφυρίδα, αν έχει σχέση με το σφυρί. Δεν βλέπω κάποια ομοιότητα εκ πρώτης όψεως. Επίσης δεν ξέρω αν σφυρίζει, αλλά αν ήταν θα την έλεγα σφυρίχτρα. Αλλά θα μπορούσα να τη λένε και σφυρίδα, όπως λέμε τσιρίδα. Τέλος πάντων, αυτή είναι, θα την κάνω στο φούρνο με απλά υλικά. Δεν θα κάνω τίποτα περίεργο. Είναι περίπου 1 κιλό και από ό,τι βλέπουμε δεν είναι καθαρισμένη, οπότε θα χρειαστεί να την καθαρίσω κιόλας. Το δύσκολο είναι ότι έχω γάντι μόνο στο ένα χέρι για να γυρίζομαι και την κάμερα και αυτό θα μας δυσκολέψει κάπως τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε μία τομή εδώ πέρα. Ίσα χωράει μες στο ταψί, πάλι καλά. Αυτά τα βγάζουμε. Νομίζω ότι βγάλαμε ό,τι ήταν να βγάλουμε. Τώρα έτσι πως το πιάνω φαίνεται να σκαλώνει το χέρι μου, οπότε θα υποθέσω ότι έχει λέπια πάνω. Οπότε θα προσπαθήσω να βγάλω και τα λέπια. Βγαίνουν αλλά πετάγονται. Λέπια πετάγονται παντού. Μάλλον είναι καλύτερα μέσα σε ένα μπολ με νερό να τα κάνω, ώστε να μένουν μέσα στο νερό. Αυτά ας τα πετάξουμε. Λοιπόν, βλέποντας ότι καθώς καθάριζα τα λέπια πετάγονταν παντού, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερα να τα καθαρίσουμε μέσα σε ένα μεγάλο μπολ με νερό, να το βάλουμε το ψάρι ή μια λεκάνη. Εγώ το έβαλα εδώ σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ώστε αυτά τα λέπια που βγαίνουν να μένουν μέσα στο νερό και να μην πετάγονται γύρω γύρω και γίνει χαμός. Έβαλα και τα δύο γάτια γιατί με ένα χέρι δουλειά δεν γίνεται. Υπομονή, πως θα πάει, κάποια στιγμή θα καθαριστεί. Οπότε για να μην γράφει άδικα η κάμερα, την κλείνω τώρα μέχρι να το καθαρίσω τα λέπια και τα λέμε μετά. Λοιπόν, μετά από αρκετή ώρα έχω φέρει το ψάρι σε αυτή τη μορφή. Το καθάρισα απ' έξω τα λέπια. Καθάρισα λίγο καλύτερα και μέσα το εσωτερικό. Έβγαλα και ένα κόκαλο που είχε εδώ. Και τώρα θα το προετοιμάσω για το ψήσιμο στο φούρνο. Θα βάλω εδώ μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Θα το καλύψω, θα το πασαλύψω παντού. Και από μέσα και από έξω. Θα του βάλω αλάτι. Και από έξω και από μέσα. Και πιπέρι. Απλώνουμε παντού. Εξαρτάται τα γούστα πόσο θέλει ο καθένας αλάτι, πιπέρι.
τρώω και λίγο καυτέρα παραπάνω. Στο ταψί δεν θα βάλω πατάτες ή λαχανικά. Απλά σκέφτηκα να βάλω λίγο κρεμμύδι. Και σκέφτομαι να το βάλω εδώ στο εσωτερικό του. Έχω ψιλοκόψει ένα κρεμμύδι. Θα το βάλω εδώ στο κέντρο. Κατά αυτόν τον τρόπο, όσο γίνεται τέλος πάντων, δεν πειράζει άμα δεν χωράει κι όλο. Ορίστε, το έχω έτσι το κρεμμύδι και το έχω βάλει εδώ μέσα. Πιστεύω θα δώσει μια έξτρα γεύση. Έχω σκοπό να του βάλω ρίγανη και λεμόνι επίσης, αλλά θα τα βάλω στο τέλος στο σερβίρισμα. Δεν τα βάζω τώρα γιατί φοβάμαι μήπως με τη ρίγανη πικρίσει. Νομίζω είναι καλύτερα να τα βάλω στο σερβίρισμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ψαράκι μας. Προσθεμένω τώρα το φούρνο σε 180 και πιστεύω θα χρειαστεί γύρω στα 45 λεπτά με μία ώρα ψήσιμο για να είμαστε ok. Θα δούμε στην πορεία πως θα πάει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά το ψήσιμο. Το έψησα περίπου μία ώρα και κάτι. Τώρα το έχω αφήσει να κρυώσει κιόλας και θα του ρίξω θυμό λεμονιού. Τώρα εμένα μου αρέσει το λεμόνι και έβαλα έστω τα 3 λεμόνια. Και θα του βάλω και ρίγανη τριμμένη. Όσο θέλει ο καθένας, ανάλογα το γούστο του καθενός. Θα του ρίξω και λίγο ζουμάκι από πάνω να πάρει γεύση καλύτερη. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει κάπου εδώ. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Οπτικά φαίνεται ωραίο. Τώρα για το σερβίρισμα θα αυτοσχεδιάσουμε. Ας δοκιμάσω να βγάλω ένα κομμάτι. Βγαίνει εύκολα από τα κόκαλα, το οποίο σημαίνει ότι το ψήσαμε καλά φαίνεται. Και τα κρεμμύδια ωραία. Θα βάλω και μερικά κρεμμυδάκια. Έχουν γίνει ωραία αυτά. Θα βάλω καλύτερα. Και λίγο ζουμάκι. Νομίζω είμαστε ok. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Του έχω βγάλει τα περισσότερα κόκαλα, αλλά σίγουρα το ψάρι θέλει προσοχή. Μην έχει μείνει κανένα κόκαλο. Είναι λίγο της υπομονής. Αλλά έτσι που δοκίμασα να δω από γεύση, φαίνεται καλό.